Πάμε στον κύριο Φώτη Πατσουράκο, που είναι ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για να δούμε τι γίνεται με τα διαγνωστικά κέντρα. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα τεράστιο, κύριε Πατσουράκο, και καλημέρα σας. Γιατί είναι σε απόγνωση ασφαλισμένη. Κύριε Γιακούμη, καταρχάς να πω ότι άκουγα την κυρία Παπά, την οποία τη γνωρίζω από την ομάδα εργασίας που έχουμε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ναι, με τους συλλόγους των ασθενών. Και η κυρία Παπά έχει απόλυτο δίκιο. Αύριο έχουμε σύσκεψη, μάλιστα, και με τους συλλόγους των ασθενών για τα ίδια προβλήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχει απόλυτο δίκιο η γυναίκα και φυσικά η πρόεδρος. Και φυσικά το γεγονός είναι αυτή τη στιγμή ότι είμαστε στο ίδιο καζάνι κι εμείς. Τυχές του ίδιου υφάσματος. Δεν κάνουμε προεκλογικά τη στάση εργασίας. Θα σας ρωτούσα αν είναι προεκλογικό τρίκ και αποφάσισε. Κάνε κομματικά κριτήρια. Γιατί δεν το κάνετε. Ναι, όπως είναι για την προεκλογική. Τι ζητάτε ακριβώς? Ζητάμε την αξιοπρέπειά μας. Ζητάμε το καλό των ασθενών μας και τη δική μας αξιοπρέπεια. Τι τώρα ζητάμε, συνέβη απλά αυτό, κύριε Πατσουράκο? Όχι. Σας ρωτώ. Έχει ξεκινήσει, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ πολλά χρόνια. Mm. Είχαμε πει λοιπόν τα πρώτα χρόνια και από την προηγούμενη κυβέρνηση όταν μπήκε ο θεσμός αυτός του να επιστρέφουμε λεφτά όταν το κράτος δεν έχει και απλά να δουλεύουμε ουσιαστικά για τέσσερις μήνες, να πληρωνόμαστε για τέσσερις μήνες από τους 12 που δουλεύουμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι στην πρακτική αυτό το πράγμα. Όμως τα πρώτα χρόνια είπαμε να βάλουμε πλάτη διότι υπήρχε το πρόβλημα της οικονομίας. Από εκεί και μετά ήρθε η νέα κυβέρνηση και αντί να ασκήσει, να αλλάξει τον νόμο όπως είχε υποσχεθεί και όπως είπε και για τα μνημόνια που θα ασκήσει, παρέτηνε τον νόμο δύο φορές, μέχρι το 18 αρχικά και τώρα μέχρι το 22. Αποτέλεσμα είναι το ότι άρχισαν να έχουν τα πανωτά οι επιστροφές των χρημάτων και η τελευταία φορά η οποία έγινε ήταν πριν από περίπου ένα μήνα, στις 10 Μαΐου, όπου μας ήρθε ξαφνικά το ραβασάκι του ΕΟΠΗ να επιστρέψουμε χρήματα, το οποίο σε άθληση μαζί με τα προηγούμενα καταντάει τα εργαστήρια και τα ιατρία μας μη βιώσιμα. Είναι απλά ο λόγος αυτός για τον οποίο διαμαρτυρόμαστε. Σήμερα υπάρχει μία συνάντηση, κύριε Αντιπρόεδρε. Σήμερα το μεσημέρι. Με τον κύριο Ξανθό, 4 το μεσημέρι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι η δεύτερη συνάντηση που θα γίνει, αλλά είχε γίνει και η προηγούμενη, χωρίς όμως καμία εξέλιξη. Εάν μας πει τα προηγούμενα που είπε την προηγούμενη φορά ότι το κράτος δεν έχει λεφτά. Έχει λεφτά για άλλους λόγους, έχει λεφτά για άλλα πράγματα, για τους ασθενείς όμως, όπως και για τους τραυματοπαθείς και για τους γιατρούς, για να μπορούν να έχουν μια ικανοποιητική αμοιβή, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα που υπάρχει είναι το ότι φεύγει κόσμος γιατροί στο εξωτερικό, γιατί πλέον δεν μπορούν να διατηρήσουν τα εργαστήρια. Μετά μας πειράζει αυτό και μας ενοχλεί. Φεύγει ο κόσμος στο εξωτερικό, γιατροί κτλ. 18.000 γιατροί φύγαν την τελευταία πενταετία εκτός Ελλάδος. Ωραία. Κύριε Πατσουράκο, έχετε δίκιο. Όχι, μου κάνει λίγο το τέμα, είναι εντύπωση να με το πω. Επειδή είναι εκλογές. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Πατσουράκο. Πάντως όλοι. Να είστε καλά. Είμαι στο πλευρό και των ασθενών. Α, στον ασθενών ή στο πλευρό, αλλά ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, Βαγγέλη. Είναι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν εξετάσεις. Ξέρεις, άνθρωποι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Πατσουράκο και την κυρία Παπά.